μια από τις πλέον ένδοξες γυναίκες μεγαλομάρτυρες είναι η Αγία Ειρήνη. Έζησε τον 4ο αιώνα και καταγόταν από την Περσία. Ο πατέρας της ονομαζόταν Λικίνιος και ήταν έπαρχος της περιοχής και η μητέρα της Λικινία. Ήταν και οι δύο ειδωλολάτρες του ζωροαστρισμού. Απέκτησαν μια όμορφη και χαριτωμένη κόρη, την οποία ονόμασαν Πινελόπη. Από μικρή, η Πινελόπη έδειχνε ασυνήθιστη ευστροφία. Οι πλούσιοι γονείς της φρόντισαν να της παράσχουν όλα τα εφόδια για να γίνει ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Προσέλαβαν έναν σοφό δάσκαλο, τον Απελιανό, στον οποίο ανέδεσαν την ανατροφή της, διδάσκοντάς της τη σοφία. Συχνά η οικογένειά της πήγαινε να μείνει σε πολυτελή εξοχικό πύργο. Την ακολουθούσε και ο δάσκαλός της, ο οποίος δίδασκε τη μικρή στους πανέμορφους κήπους. Μια από τις πολλές δούλες της διέφερε από τις άλλες. Ήταν υπάκουη, πρόθυμη, ευγενική και αγαπητή στους άρχοντες της έπαυλης. Γι' αυτό και της ανέθεσαν να υπηρετεί τη μικρή Πινελόπη. Ήταν κρυφοχριστιανή. Η ευγενή κόρη έκανε μακραίες συζητήσεις με τη μικρή Πινελόπη. Κάποιο βράδυ, ενώ κοιμόταν η Πινελόπη, είδε ένα περίεργο όνειρο. Ένα λευκό περιστέρι κρατούσε στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς. Μπήκε στην έπαυλη και το άφησε πάνω στο χρυσό τραπέζι. Μετά ήρθε ένας αητός που άφησε στο τραπέζι ένα στεφάνι με λουλούδια. Και τέλος παρουσιάστηκε ένα κοράκι που άφησε ένα σκοτωμένο φίδι. Η μικρούλα Πινελόπη ξύπνησε τρομαγμένη. Έμεινε άγρυπνη για πολλή ώρα και όταν την ξαναπήρε ο ύπνος, είδε έναν άγγελο να της λέει «Ο αληθινός Θεός σε καλεί να τον ακολουθήσεις. Θα σε βοηθήσει σε αυτό η αγαπημένη σου υπηρέτρια, η οποία είναι χριστιανή». Το άλλο πρωί, η μικρή Πινελόπη ξύπνησε προβληματισμένη. Φώναξε κοντά της την υπηρέτρια, στην οποία είπε ότι ο άγγελος Κυρίου της αποκάλυψε ότι είναι χριστιανή και τη ζητούσε να τη διδάξει για τον Θεό της. Η χριστιανή δούλη έβαλε τα κλάματα από συγκίνηση και ζήτησε συγνώμη από την αρχοντοπούλα για το μυστικό της και άρχισε τότε να της μιλά για τη νέα πίστη. Η Πινελόπη ενθουσιάστηκε και έβαζε βαθιά στην ψυχή της τα λόγια της καλής υπηρέτριας. Οι μυστικές συζητήσεις τους συνεχίστηκαν μέχρι που η Πινελόπη πίστεψε στον Χριστό και ζήτησε να βαφτιστεί. Σεβάσμιος ιερέας μπήκε στην έπαυλη και τη βάφτισε κρυφά, δίνοντάς της το όνομα Ειρήνη. Η χαρά της νεοφώτιστης δεν μπόρεσε να μείνει για πολύ κρυφή. Κάποια μέρα αποκάλυψε στους ειδωλολάτρες γονείς της ότι ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Εκείνοι θύμωσαν και προσπαθούσαν να πείσουν την κόρη τους να αρνηθεί την πίστη της. Μάταια όμως η Ειρήνη ήταν αμετάπιστη. Το νέο μαθαίθηκε σε όλη την περιοχή ότι η κόρη του έπαρχου Λικίνιου έγινε χριστιανή. Πέρσι οι ιερείς του Ζωροάστρη πήγαν στον Λικίνιο για να τον πείσουν να δικάσει την κόρη του. Εκείνος προχώρησε σε δίκη, δίκασε το ίδιο του το παιδί. Αρχικά προσπαθούσε με κολακίες να την πείσει να αρνηθεί την πίστη της και ύστερα με απειλές και βία. Βλέποντας όμως την απόφασή της, θύμωσε και έδωσε εντολή να την πάνε στον στάβλο και να την ποδοπατήσουν τα αφηνιασμένα, άγρια άλογα. Αλλά συνέβη το εξής θαυμαστό. Τα άλογα δεν την πείραξαν και ένα από αυτά έτρεξε προς το μέρος του ηγεμόνα, τον οποίον κλώτσισε και τον σκότωσε, τον πατέρα της δηλαδή. Ο λαός που είδε το θαύμα αναγνώρισε την πίστη της Ειρήνης. Αλλά οι σκοταδιστές ιερείς των ειδωλολατρών έλεγαν πως η κόρη έκανε μαγικά.
Η Ειρήνη, λυπημένη για τον θάνατο του πατέρα της, έτρεξε κοντά του και άρχισε να προσεύχεται με όλη της τη δύναμη για τη σωτηρία του. Τότε έγινε το δεύτερο θαύμα. Ο Λυκίνιος αναστήθηκε, σηκώθηκε όρθιος, ζήτησε συγγνώμη από την κόρη του και ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Ζήτησε και βαφτίστηκε χριστιανός και ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Μαζί του βαφτίστηκε και ο Απελιανός, ο σοφός δάσκαλος της μικρής Πινελόπης, δηλαδή της Αγίας Ειρήνης. Παρετήθηκε από το ψηλό του αξίωμα, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και έζησε ταπεινά στο εξοχικό του, κάνοντας ελεημοσύνες και κηρύττοντας τη χριστιανική πίστη. Όμως, ο διάδοχός του, ο Σεβεκίας, ο οποίος μισούσε θανάσιμα τους χριστιανούς, έδωσε διαταγή να συλληφθεί η Ειρήνη και να τη ρίξουν σε λάκκο με φαρμακερά φίδια, θεωρώντας την ως αφορμή της διείσδυσης του χριστιανισμού στην Περσία. Την άφησε εκεί για 14 μέρες. Αλλά όταν πήγαν να πάρουν το πτώμα της, είδαν με θαυμασμό ότι τα ερπετά της σεβάστηκαν, δεν την έβλαψαν. Κατόπιν, ο Σεβεκίας έδωσε εντολή να τη δέσουν σε τροχό με λεπίδες. Αλλά και πάλι θαυματουργικά στέρεψε αμέσως το νερό που γύριζε τον τροχό. Μετά, έδωσε εντολή να τις πριονίσουν τα πόδια της. Αλλά ξανά ο Θεός τη θεράπευσε θαυματουργικά και έτσι ντροπιάστηκαν οι ειδωλολάτρες. Στη συνέχεια, ο γιος του Σεβεκία, ο Σαβόθ, πέρασε με τον στρατό του από την πόλη που ζούσε η Αγία Ειρήνη. Τη συνέλαβε και τη σκάρφωσε καρφιά στις φτέρνες. Τη φόρτωσε με ένα βαρύ φορτίο με άμμο, αλλά και πάλι ο Θεός την έσωσε. Μετά από αυτό, η Αγία ελευθερώθηκε και γύριζε από τόπο σε τόπο, κηρύσσοντας τον Χριστό. Έφτασε στην πόλη Καλλίνικο, όπου ο τοπικός άρχοντας Νουμεριανός τη συνέλαβε και την έριξε σε πειρακτωμένο καμίνι. Αλλά και πάλι η Αγία διασώθηκε θαυματουργικά. Η φήμη της έφτασε μέχρι και τον Πέρση βασιλιά Σαβόριο, ο οποίος την κάλεσε κοντά του και επειδή δεν μπόρεσε να τη μεταποιήσει να θυσιάσει στα είδωλα, έδωσε τότε διαταγή να την αποκεφαλίσουν. Αλλά και πάλι ο Θεός τη διέσωσε, ντροπιάζοντας τους ειδωλολάτρες. Απελευθερώθηκε και άρχισε το ιεραποστολικό της έργο. Κοιμήθηκε λοιπόν ειρηνικά, ύστερα από τις μεγάλες κακουχίες και τα φοβερά μαρτύριά της και η μνήμη της τιμάται στις 5 Μαΐου. Η Αγία μας Ειρήνη η Μεγαλομάρτυρας είναι η προστάτηδα της αστυνομίας. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.